Υπάρχει μια ενημέρωση καταγγελία προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Παρατάξιο, το Δημοτική Πρωτοβουλία και το Δημοτική Κυρίση. Θα τη διαβάσουμε και η κομμάτια του πρέπει να συνεχίσει. Θα τη διαβάσει, υπάρχει έτοιμο. Τι αφορά πει, δεν κύριε. Όχι, αφορά κάτι επαναλαμβανόμενα φαινόμενα καταστρατήγησης κανόνων και κοινωνικούς νομιμότητας. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε
ότι η αυτοτελής πολιτική κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου είναι αλλήμαρκτη και παρόλο που επανειλημμένα ως αντιπολίτευση έχουμε προτείνει συγκεκριμένες δράσεις και δομές, αυτές έχουν αγνοηθεί από τη Δημοτική Αρχή, η οποία λειτουργεί αθαίρετα με μοναδικό στόχο τη διαμόρφωση πελατειακών σχέσεων. Τέλος, καλούμε τη Δημοτική Αρχή να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και να αλλάξει τρόπο λειτουργίας, γιατί αυτό απαιτεί το καλό του τόπου μας και το καλύπτει και το καλύπτει. Καλούμε επίσης τους συμβούλους της πλειοψηφίας να σταματήσουν να συγκαλύπτουν την καταπάτηση της νομικότητας και την αυθαιρεσία, γιατί αυτό απαιτεί ένα σύγχρονο δήμος που σέβεται τους δημότες. Οι παρατάξεις, ενωτική δημοτική κίνηση και δημοτική πρωτοβουλία. Αυτή είναι η καταγγελία. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία και πιστεύουμε ότι πρέπει να συζητηθεί. Είναι επί της καταγγελίας αντιπολιτεύσεως για την λειτουργία του Δήμου. Θα ρωτήσω τον κύριο Δήμο, ο κύριος Δήμο. Θα ξεκινήσω από τις πρώτες κατηγορίες, οι οποίες καταφέρονται και καταγράφονται πάλι ως μια συνήθη πολιτική από το έγγραφο και τον τρόπο και το ύφος το οποίο καταγράφονται οι καταγγελίες από τον κύριο Τσανή. Έχουν κατηγορηθεί σήμερα ως διαπλεκόμενοι, έχουν κατηγορηθεί εδώ πέρα με άγρια δημοτικού συμβουλίου, έχουν καταγγελθεί εδώ πέρα εγκληματική αμέλεια, γιατί είμαστε και εγκληματίες, είμαστε και κακοί. Άρα σήμερα οι πολίτες του Πρακτικού Δήμου Αλμυρού που μας έδωσαν αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία είναι τρελιώδη. Γιατί παίρνει ένα δημοτικό συμβούλιο που έχει τάσει αυτοκτονία, έχει εγκληματικές διαθέσεις. Είμαστε αυτοί οι χειρότεροι. Εμείς κερδίσαμε τις εκλογές με μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, κύριε Ξένη. Όταν εσύ πήρες 8%, εμείς παίρνουμε 60%. Και αυτό μην το ξεχάσει κανένας εδώ μέσα. Αυτή την πλειοψηφία την οποία μας έδωσαν οι πολίτες, την τιμούμε. Με εργασία, με χρόνο, με διάθεση για δουλειά, με τιμιότητα και με ύφος. Και δεν δεχόμαστε καμία παραδείγμα από κανέναν όσο αφορά αυτά τα οποία που είπα και έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το ίδιο σήμερα της Δημοτικής Αρχής. Ούτε η καμέλια. Ξεχνάτε ο καθένας από εσάς ότι τον ΟΕΕ το Δεκέμβριο μήνα, στις 24 Δεκεμβρίου περίπου του 2015, πήραμε μια ομόφωνη απόφαση. Τι ήταν αυτή η ομόφωνη? Έδειξε πίνακα ολοτομία. Έδειξε κάπου στις 218 κυβικά μέτρα. Τετραγωνικά κυβικά μέτρα, ξυλιά. Ο πίνακας ολοτομίας που έγινε ήταν να μπουν μέσα με αλυσοπρίο να κόψουμε δέντρα και να τα πάμε στα σπίτια γαλήνης, όπως ακριβώς αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα αυτή τη στιγμή πήραμε μια απόφαση, μια εντολή την οποία έδωσα εγώ, μετά από μια καταγγελία, με μια καταγγελία η οποία έγινε ότι κάποιοι κόβουν τη σύντα μέσα και πρώτα ξύλα. Η εντολή την οποία έδωσα εγώ στον κύριο Αντιδήμαρχο ήταν να μαζέψω αυτά τα ξύλα τα οποία ήταν γύρω-γύρω, τα πεσμένα κάτω, ούτε αλύσω πριν να πήγαν οτιδήποτε, αυτά τα σάμπια τα ξύλα που πέσανε, να τα πάμε σε ένα οικόπεδο της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και να μοιραστούν σε όλους χωρίς την παρέμβαση κανενός αιρετών. Εμείς δεν θέλουμε τη δυστυχία του κάθε ανθρώπου να την έχει δεχτεί πολιτικά, σε παρακαλώ. Πολιτικά κατάσταση. Αυτό είναι και το Ευαγγέλιο το δικό μας. Δεν θα μπορεί κανένας αυτή τη στιγμή να βγει και να πει τι είναι αυτό, κύριε Τζαγκή Πατρίκη. Ποιος εκμεταλλεύεται πολιτικά. Άσο καλέ, έπαιρνε καμπαρμπίνια, να σέβει την καταγγελία. Αυτά τα που έχει στο λίγο και αν έρθει σε αυτά τα τραπέζια, ξέρω να πάω μέσα. Ούτε θα εξάσει. Ούτε ο κόσμος θα εξαρτιούμε εδώ μέσα, κύριε Τζαγκή. Θα καταλάβετε ορισμένα πράγματα σε μένα. Εσείς οι οποίοι υπακολουθήσετε την νομιμότητα, την οποία δεν έχετε καταλάβει ένα πράγμα. Ότι δεν είστε εσείς αυτοί οι οποίοι υπακολουθήσετε την νομιμότητα εδώ μέσα, και ούτε έχετε μάθει φύλακε τη τιμιότητα και του ίδιου. Ούτε έχετε το δικαίωμα να ονομερώσετε την καταγγελία. Την καταγγελία την έχουμε κι εμείς. Κάποιοι άλλοι θα ματώσουν όμως εδώ μέσα. Θα ματώσουν κάποιοι άλλοι και το μέγεθος του ματώματος θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εμείς θα προχωρήσουμε με την εξουσία. Για πρώτη φορά συνέβη αυτό και δεύτερη φορά μάλιστα, όταν ο κ. Πασταλούδης κατέστησε από την πλευρά του Δήμου επί της Δημαρχίας του κ. Χατζηκυριάκου μια μπουντόζα. Έγινε το ίδιο πράγμα με την ειδήσια πλευρά να κατασκευαστεί το αυτοκίνητο. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου και καταλάβει το πολιτικό κόστος της απέναντι σε όλους αυτούς τους αγώνους, σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν καταλάβει σήμερα το θέμα και βγαίνουν και έχετε τα χειρότερα. Τα ίδια πράγματα την κατηγορία μας κάνατε και με την επίσκεψη του Πρόεδρου, ότι ο Πρόεδρος ο οποίος επισκέπτηκε για πρώτη φορά τον Αγγυρό, που κάναμε ένα τραπέζι 5.000 ευρώ. Όταν εμείς πληρώσαμε 30.000 ευρώ τραπέζια, μόνο στο κουρί. Κάποιοι κύριοι δεν είχαν τα μούτρα να περάσουν μπροστά από το τραπέζι του ούτα. Κρίμα, περάσουν με άλλο τρόπο. Απλήρωτο. Τραπέζια. Εμείς έρχομαι εδώ πέρα και λέμε ότι κάνουμε τραπέζι του τάδε, του τάδε, του τάδε, του τάδε, του τάδε και πληρώσαμε αυτά τα χρήματα. Και του πληρώνουμε την επόμενη μέρα.
Δεν έβγαινε κανένας καταστηματάρχης εδώ να δώσει ένα κιλό γάλα, ένα λίτρο γάλα στο Δήμο. Αυτή την κατάσταση, αυτό το καιρό να πείτε εδώ μέσα. Σήμερα πληρώνουμε όλοι τα μηνικά και έχουμε ταμείο. Και έχουμε αξιοπρέπεια εδώ μέσα να μιλήσουμε για τον καθένα. Έχουμε επίσης να πούμε. Ποιο είναι το έγκλημα που κάνουμε. Τα σάπια ξύλα είναι κατακείμενα. Είναι όλοι αυτοί που μηγαίνουν σήμερα στο ρέμα και μαζεύουν όλα αυτά τα καψάκια που κατεβάζουν το ρέμα, όλα τα πεσμένα τα πλατάνια, όλα τα σάπια ξύλα και αυτά τα αυτοκίνητα του Δήμου που είχε πέφτει έξω από την εκκλησία, μάρτυρες της εκκλησίας, το οποίο λέμε ότι εμείς τα δέναμε και δέναμε ξύλα από τελό μέχρι το χρόνιο και όπου άλλο χρειαζόταν. Και δεν κανόνισε καμιά φορά, ούτε ξέρω ποιο θα πει. Δεύτερο, κανονίζουν και παίρνουν διατακτικές. Οι διατακτικές όλες μιλάνε από την εκκλησία. Ούτε ένας δημοτικός σύμβουλος δεν πήρε μία διατακτική να πάει μια σακούλα. Αυτό το οποίο δημιουργούσε κάτι από την Εξινόπολη της Άκουρης Γέρης στα σπίτια. Χαχαχα, σας θυμήθηκα. Πήγε η καραμπάτη. Προχωράμε. Έχουμε εδώ πέρα μέσα αυτό το μεγάλο έγκλημα το οποίο κάναμε. Και αυτό το μεγάλο έγκλημα προκάλεσε σήμερα την αντίδραση δύο ατόμων. Όχι των ψηφοδελτίων, γιατί εγώ βάζω πληροφορίες ότι τους καταγγείλε κιόλα αυτοματικά. Μέσα από το ψηφοδέλτιο. Δύο ατόμων, του κυρίου Χατζηκυριάκου. Και θα δούμε στη συνέχεια την νομιμότητα και του είδους αυτών του κυρίου που ευαγγελίζουν σήμερα την νομιμότητα. Ο Δήμαρχος είναι ένας άνθρωπος που κάθεται εδώ. Θα χαζογυλάει, θα είναι ένας Δήμαρχος χωρίς αρμοδιότητες, θα είναι ένας Δήμαρχος ο οποίος θα λέει ναι, ναι, είχα τσακακά παντού και άλλοι στρίβε και κάμε, ή θα πηγαίνει εδώ μέσα στον όροφο να κρύβεται από τον κόσμο ή στον τρίτο όροφο της ΔΕΙΑ. Παρέμει τους πολιτούς και να λέμε χαζομάρα. Εδώ θα πάει το Δήμαρχος. Μέσα στο γραφείο του την ημέρα και λέει ναι και όχι. Και κάτι άλλο. Δεν έχει το δικαίωμα του Δήμου να πρέπει να έχουν δουλειά. Χωρίς να θυμούν τα συμφέροντα του Δήμου. Θα πρέπει οτιδήποτε θέματα, τα χίλια θέματα που αντιμετωπίζουν ένα Δήμαρχο μέσα στο γραφείο, να τα συζητά και να κάνει κάθε μέρα συνεδριάσεις. Κοιτάξτε πόσες συνεδριάσεις κάνουμε εμείς καθένας και κοιτάξτε πόσες συνεδριάσεις κάνετε εσείς. Πόσα θα μεταφέρουμε εμείς, πόσα θα μεταφέρετε εσείς. Τριπλάσια είναι τα θέματα που φέρουμε για τον παραμικρό. Για να μας καταγγέλνετε εδώ πέρα μέσα και να λέτε ότι εμείς κρυφά από εσάς κάνουμε ενέργειες. Ομόφωνη απόφαση είχαμε. Αυτή είναι που εκμεταλλευτήκαμε πριν από ένα χρόνο. Και τώρα τι πρέπει να κάνουμε για να βάλουμε και τα πράγματα. Να τα βάλουμε τα πράγματα. Χωρίς αποφάσεις, κύριε Τσακή, και παρακαλώ πάρα πολύ να ακούτε και όχι μόνο να ακούτε, να με κοιτάτε κιόλας γιατί μέσα από το βλέμμα και από το πρόσωπο του καθενός καταλαβαίνει κανένα ψέματα για να λέει αλήθεια. Όχι, σε παρακαλώ. Όχι, Φατίνα, θα κάνω. Γιατί χρειάζεται Φατίνα, δεν έχει καμία ώρα. Έχει άπειρο, κύριε Τσακή. Είσαι άπειρο και είσαι πολύτιμο, αλλά δεν έχει πηγαίνει στο στόχο. Κάνει λάθο στο στόχο. Εγώ δεν μιλάω προσωπικά, μιλάω για το θεσμό περιβάλλοντο. Αυτό δεν είναι. Να πούμε στη συνέχεια. 600 με 800.000 κύριοι, εσεί οι πρόεδροι που είστε εδώ, πλήρωσε ο Δήμο χωρίς αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς έγκρισεις, χωρίς συμβάσεις, χωρίς επιτροπές παράγοντες. 600-800.000 ευρώ και πλήρωνε ακόμα. Αυτά δεν έπρεπε να δουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. 30.000 συντηρώσουμε για χιονισμό. Όταν εμείς κάνουμε χιονισμό σήμερα, με θερμοκρασίες μείνουν 15 βαθμούς, με 5.000, με 4.000. Ποιος ήταν αυτός, ποιος είναι αυτός ο οποίος στρέφεται και σε ποιους στρέφεται απέναντι σε δημοτικούς συμβούλους στρέφεται ενάντια, σε δημοτικούς υπαλλήλους στρέφεται ενάντια. Ποιος πήγε να μετρήσει κύριε, αν πήγε τόσες μέρες και αν έγινε χιονισμός που κουτούσε τους κουφούς για να πληρώσουμε 30.000 ευρώ. Και δεν είναι 30.000 ευρώ, γιατί δεν είναι 30.000 ευρώ αυτοί που θέλαμε. Γιατί αυτοί που δεν θέλαμε, τους έστειλαν στα δικαστήρια και κάνουν μήνυση και τους πληρώνουμε εμείς τώρα. Εκείνοι που τους φέραμε τα πήραν τα λεφτά τους, κατευθείαν. Πόσα έργα έγιναν εδώ πέρα μέσα, χωρίς υπογραφές και συμβάσεις από την Επιτροπή Παραλαβής, είπα 600-800.000. Πόσες παραλαβές έχουν με υπογραφή του πρώην Δημάρχου, κυρίου Χατζηκυριάκου, παραλαβών από κάτω. Πόσα έργα πληρώθηκαν εδώ πέρα μέσα, χωρίς να προσκομίσουν και τιμολόγιο. Πόσα τιμολόγια έχουν έρθει κύριε μέσα εδώ στο Δήμο, στα οποία θα σας αναφέρω ότι κάποιοι είχαν συνηθίσει να παίρνουν 10.000 το χρόνο με αποφάσεις δικαστηρίου, χωρίς επιτροπή παραλαβή, χωρίς αποφάσεις με δικαστηρία. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος χάρισε σήμερα και έκανε το επόμενο συμβούλιο, θα το φέρω θέμα ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο να το γυρίσει ευεργέτη του Δήμου. Ένας προμηθευτής του Δήμου εδώ πέρα μέσα, ο οποίος έφερε δύο μετάλλια. Ότι έφερε βότσαλα, θάσου και φλούδες πέφτουν. 5.000 και άλλες 5.010.
Αυτές οι 10.000, όταν του κάνεις στο γραφείο μου και του λέω να μου αποδείξεις, γιατί εγώ χαρτί, ότι αυτά τα πράγματα δεν τα έφερε στο Δήμο, ξέρεις τι είπε. Πολλά είπε, από έκπτωση μέχρι οτιδήποτε άλλο, στη συνέχεια καταλήξαμε ότι αύριο τους 12 η ώρα παρά ένα λοιπόν, δεν έρθει να φέρεις ότι αποποιήσει τα χρήματα αυτά, θα σε πάω για μήνυση για απάτη κατά του Δήμου. Απόφερα απάτης κατά του Δήμου. Και την άλλη μέρα σε 11.30 ώρα έφερε η κόρη του το χαρτί και λέει, αφού δεν τον πληρώνετε, σας θα χαρίζω τα χρήματα προς όφελος του Δήμου. Ποιος ήταν αυτός που έφερε εδώ πέρα 4-3 ψωνικά, επικαθήμενα, σωληνάκια, λάστιχα σωληνάκια, 38.000 ευρώ. Πόσοι είναι αυτοί που φέρουν εδώ πέρα παραμονή των εκλογών, 147.000 έσοδα ανδρευτικά στην κοινότητα του Πλατάνου, 14.000 έσοδα. Αυτά την κατάσταση βρήκαμε, κύριε. Και μην γελιάστε εδώ μέσα, έναν καιρό να παραλάβουμε. Έναν καιρό να που διαλύθηκε ο κοινωνικός ιστός αυτού του τύπου. Και είμαστε εδώ πέρα 15 ώρες την ημέρα για να πρόκειται να συμμαζέσουμε ορισμένα πράγματα. Να αναφέρουμε κι άλλα. Το δασταρχείο εξήτησε τη μεγαλύτερη αυστηρότητα. Απέναντι σε ένα Δήμο, απέναντι σε ένα όχημα του Δήμου και απέναντι σε ένα δημοτικό δάσος, τα πεσμένα τα ξύλα, τα οποία τα πήραμε και κάναμε ένα έγκλημα. Δεν είδα εγώ κανένα σήμερα όταν ρίμαξε όλο το βουνό Ιώτρης και από τη μία την πλευρά και την άλλη μια πνευμιστησία να πιάσουν δυο-τρεις από αυτούς, γιατί δυο δρόμους έχουν κατεβάλει. Ο ένας έναν τους κουκουτούς κάνουν σαν την κούρα. Και μέχρι τώρα δεν μπόρεσαν να πιάσουν παραπάνω από τρία άτομα. Εκατομμύρια τόνοι ξύλα κατεβήκανε στον Αγμυρό, το δασαρχείο. Το δασαρχείο όμως εξήγησε, έχει το αυτοκίνητο και είναι δεσμευμένο. Κατασκευάζουμε την πλευρά της Μαγκίδης. Τη Δευτέρα το αυτοκίνητο το πας έξω από το δασαρχείο. Και τα βάλαμε σε γιούχο, ο δασάρχης, η δασάρχης, ο οποιοδήποτε το φυλάκι. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση το φυλάκι. Και χρήματα έχουμε να χρώσουμε και καινούργια τώρα. Σε θέμα. Να το κρατήσουν εκεί. Και θα καταγγείλω όπως τον εισαγγελέα τη συμπεριφορά του δασαρχείου. Αυτό που φωνάζει όλος ο κόσμος σήμερα. Που βλέπει σήμερα τα αυτοκίνητα να κατεβαίνουν. Να κατεβαίνουν σήμερα από τους κουφούς, από τους κουκουτούς, από το βουνό πάνω από τον ορεινό ο Ζόλιος και να μην γίνει καμιά ενέργεια να πιάσει κάποιον έργο. Γιατί οι έργοι τώρα έχουν τηλέφωνα τώρα. Ο καθένας τηλεφωνεί, το σταματάμε στον δρόμο, αύριο θα με υπηρεσία πάει να κάτω. Λοιπόν, σήμερα κύριε Κοκαμπέλιο, σε εξή, παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να το ψηφίσει. Θα κάνω πίνακα ιδιοτομίας. Να μην πω ότι θέλετε, ο πίνακας ιδιοτομίας προϋποθέτει αυτή τη στιγμή τη δημιουργία κωδικού μέσα στον προϋπολογισμό και αναμόρφωση. Αναφέρει μέσα ότι πρέπει να πάρουμε απόφαση από την οικονομική επιτροπή για την ανάθεση του δασολόγου που θα κάνει τη μελέτη. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα το ξαναφέρουμε. Τη δημοπρασία την οποία θα μας καταθέσουν οι δασολόγους και να δούμε ποιο τρόπο θα το πληρώσουμε. Γιατί με το 44-12 πρέπει να το προκηρύξουν και η μελέτη αυτή θα πάει πάνω από 15.000 και φτάνουμε στο σημείο μετά για την παράδοση της μελέτης και την έγκριση από το δασταρχείο. Αυτά τα πράγματα θα ενημερώσω εγώ αύριο τους ιερείς ότι εδώ με τη διαδικασία αυτή την οποία ακέραια τη φέρετε εσείς οι δύο, τα δύο άτομα εδώ, φέρετε ακέραια την ευθύνη, ξύλα θα πάρουν τον Αύγουστο μήνα με όλες τις διαδικασίες και το τρέχουμε που θα κάνουμε εμείς. Αυτή είναι μια αλήθεια και μια πραγματικότητα και νομίζω τα είπα όλα. Όσο δε αφορά ότι τα προηγούμενα χρόνια η Δημοτική Αρχή έβγαζε σε δημοπρασία την οποία καταγγέλνει από και ο κάθε κόστος εδώ πέρα μέσα, για τα ξύλα που βγαίνανε σε κουκουρί και το όφελος του Δήμου ήταν 6,5 με 7.000 ευρώ τα ξύλα και δεν ξέρουμε πόσο ξύλα έφυγαν, δεν ξέρουμε πόσα ξύλα γιατί από όλες τις πλευρές του κουκουρί ήταν δύο σκισμένες οι σύντες και οι τρύπες. Εμείς δεν θέλαμε αυτά τα χρήματα. Εμείς είδαμε αυτό το θέμα ξεκάθαρα, ειλικρινά και σωστά. Και κάτι άλλο κλείνοντας, κύριε Ιτανή, επέλεξε στόχο. Όταν επιτίθεστε σε κάτι, ο στόχος δεν είμαστε εμείς. Ούτε είμαστε κακοί μέσα σε αυτήν την αίθουσα. Ούτε είμαστε αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να κατηγορηθούμε για αυτά τα οποία ανέφερε. Κάποιοι άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να λογοδοτήσουν και να πούν ορισμένα πράγματα. Και κάτι σημαντικό ο καθένα. Ο καθένα που αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να πει κάτι, θα πρέπει να το σκέφτεται περισσότερο. Και να βάζει σαν γνώμονα και στόχο και σκοπό το είδο, την αξιοπρέπεια, το κύρο και την φιλοεργασία. Αυτά τα έχουμε εμείς όλα. Και όπως είπα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, εμείς θα ξεκινήσουμε πάντα σε αυτό που είχα πει σε ένα δημοτικό συμβούλιο και ορισμένοι δεν το καταλάβατε. Ο Άν Γουέι είπε: ένας δρόμος και ένα εισιτήριο έχουμε. Αυτή είναι η προοπτική, αυτή έχουμε χαράξει. Αυτούς τους ανθρώπους που μας τίμησαν και μας έβαλαν σε αυτή τη θέση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβούλου, την τιμάμε κάθε μέρα. Με 1.000 προβλήματα τα οποία έχουμε, αλλά είμαστε παρόντες εδώ.
και δίνουμε λύσει. Και σεβόμαστε τα κρατήματα των πολιτών. Έχουμε ένα ταμείο ισχυρό που δεν έχει κανένα δίκιο. Μέσα στο συγχαρητήριο προχτέ ο πατριαρχό του κ. Πατριατά του Δήμου Βόλου. Μπράβο, Δήμαρχε. Δεν έχουμε κανένα πλήρω. Όσο δεν αφορά τα περισσότερα ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρεται για αυτά που κάνει ο Τσίπρα, εγώ δεν ζήτησα ποτέ μέχρι σήμερα με γύρω υποψήφιο βουλευτή στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Τσίπρα. Αυτοί οι μαϊταλοί που πηδάνε από εδώ και από εκεί για να κουνάνε τον κόλπο του και να νομίζουν ότι κάτι είναι, εγώ θα του πληροφορήσω ενώπιον του Συμβουλίου ότι φούσκε μοναχά ήταν. Τίποτα περισσότερο. Και επειδή αυτή τη στιγμή αρκεινάει να χτυπάνε οι καμπάνε, εγώ υπόσχομαι ότι οτιδήποτε θα είναι αυτή την εντολή πέρα από την πλατεία. Όποιο άκουσε το ξηρό του χέρι στα χρήματα των πολιτών θα το ξεραθεί από τη ρίζα. Να το ξέρω. Και είμαι από του ανθρώπου που χαράζει τον δρόμο, τραβά μπροστά και δεν γυρνάω πίσω. Όπω δεν κρέμε. Αυτά είχα να πω. Και αν δεν χρειαστεί θα το φτωρολογήσω με περισσότερε παιδιά. Είσαι κάτι να μιλήσω με τον κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη λίγο. Είναι ποιο με. Είναι ποιο. Να το. Ένα. Αν δεν μιλήσω για την δρόμο την πορεία του κ. Δημάρχου που έχει για μας, ίσως... Θα μιλήσω όχι μισή ώρα που ξέρω τον λόγο Δήμου, θα μιλήσω μέρες για την πορεία του αυτονόμησης. Η συζήτηση είναι απλή, συγκεκριμένη. Ποια θα τα πιάσω, ποια θα πω όλη την ιστορία του αυτονόμου εδώ πέρα. Και ξεκινάω λοιπόν. Δεν έχετε καταλάβει ως διοίκηση του Δήμου τι έχει συμβεί. Αυτό είναι το επίθετο. Δεν έχετε καταλάβει πώς διοικείται ένας τόπος και μια πόλη και πώς λειτουργούν η εξουσία που σου χαρίζει, που σου δίνει ο λαός, οποιοδήποτε πόλη και γενικά, γενικότερα οι δημότες μας. Και αυτό είναι που λυπάμαι και φοβάμαι το πώς θα πορευτούμε. Δεν έχει συνειδητοποιήσει. Το να πάω να πάρω, να κάνω βουληψία, δεν είναι μια πέρα με φορτηγά. Δεν είναι δύο, είναι 202. Έχουν προειδοποιήσει πολλές φορές. Αλλά και ένα είναι. Δεν είναι ένα φορτηγάκι. Το να πάρω, να πάρω αμολυψία και να πω να συγκρίνουμε ένα έργο, τι είναι τζάμπα, ένα κίνο κοστίζει, δεν είναι άποψη. Και είστε εκτός από τον χρόνο. 200 χρόνια να περάσουμε, είστε αλλού. Το να ξεκάνουμε σοβαρή την πολίτευση πρέπει να γίνει σοβαρό έργο, όπως είπε και ο Δήμος. Αν δεν ήταν σοβαρό, πώς έκανε σοβαρή την πολίτευση. Μα φτάσουμε εμείς, όλη μέρα. Έχουμε προειδοποιήσει, δεν είναι ένα που το είναι κάθε μέρα, περπατάει κόσμος. Κάθε μέρα. Και μας φέρνει τηλέφωνο και τι γίνεται. Πάει στο πλήμα, έχω φωτογραφίες. Κομμένα. Δηλαδή, κομμένα. Έχω φωτογραφίες. Έχω φωτογραφίες. Έχω φωτογραφίες. Έχω φύγει αγροτικά μηχανήματα, επαγγελματικά φορτωμένα από μέσα. Έχω δει ανθρώπους να κόβουν με αλυσοφρίωνα. Έχω κοπεί με αλυσοφρίωνα από πολλές φωτογραφίες. Πάμε όλοι μαζί όπως είμαστε και τώρα. Να δείτε κομμένα δέντρα με αλυσοφρίωνα. Θέλετε να την κρίσετε τη φωτογραφία. Είναι υπάλληλοι του Δήμου αυτά και η Χασιδία. Λοιπόν, να μιλήσω. Είναι μια λογική της Δημοτικής Αρχής. Δεν είναι, κύριε Πρόεδρε. Με διακόπτωση λέγεται ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι μια λογική, καταγγέλνουμε μια λογική και μια νοοτροπία. Δεν καταλαβαίνετε το ένα φορτηγό μόνο, το δύο, το τρία, το πέντε. Άμα κοιτάξετε, πάτε στο κουρίδι αγόρτα, θα δείτε σμπρωγμένα δέντρα και φαίνονται. Φαίνονται τα γκάρια με φορτωτή. Παντού. Ποιο αποφασίζει τι άλλο. Ποιο αποφασίζει πού θα πάνε. Δικιά μα περιουσία είναι ο Δήμο. Δικιά σου πρόεδρε. Στον αντιδήμαρχο. Αποφασίζει πού θα την δώσω. Θα την δώσω και επειδή δόθηκα στου παπάδε, εξαγριστήκαμε όλα και εξαγριστήκαμε. Και καλυπτόμαστε πίσω από του παπάδε και από την εκκλησία ότι είναι σωστή η ενέργεια που κάνουμε, να κατεβάσω ένα φορτηγό από την Νόδη και να λέω παπάδε θα πάω. Θα λειτουργήσει κανένα δεν. Κάθε μέρα θα φέρνω την κούρα και θα λέω που πα δουλειά για του παπάδε θα πάω. Άρα το επικίνδυνο είναι η νοοτροπία και δεν καταλαβαίνει κανεί τι μιλήσει. Όσον αφορά για όλε τι κατηγορίε, είναι αδιανόητο όταν δεν γίνει διαχειριστική μελέτη. Όταν για την κοπή των δέντρων είναι υπεύθυνο το αρχείο. Για το πόσα φορτηγά θα φύγουν είναι κέντρο το αρχείο που πρέπει να πάει εκεί. Όταν στην Επιτροπή Παραγωγή ήταν κύριο Καρακώστα. Και λέτε ότι έπρεπε να κρυβάσετε λόγια τον κύριο Καρακώστα, στο τόμα του, ότι κατήγγειλε ότι θα έπρεπε φορτηγά λαθρέα. Ενώ ήταν στην Επιτροπή ίδια. Είναι δεν ήταν Επιτροπή, δεν ήμουν εγώ Επιτροπή. Τι συζητάμε εδώ μέσα. Τι, δηλαδή δεν κάνουμε κριτική σε όλα. Αν κλάπηκαν τότε, κατά τώρα που δεν υπήρχε ένα έλεγχο στη γη.
Εκτός αν ισχύει, εμείς είμαστε καθαροί. Ό,τι κάναμε και τυπικά να το κάνουμε και νόμα το κάνουμε, είμαστε οι καθαροί, όπως έλεγε κάποιοι του 40. Εσείς είστε βρώμοι. Επειδή το κάναμε εμείς, έχουμε καθαρά χέρια. Αν το κάνετε εσείς, δεν έχετε καθαρά χέρια. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Αποδεικνύεται και θα το δούμε στην πορεία, για όλη αυτή την πορεία, ότι δεν είναι μόνο εδώ που δεν λειτουργήσε το Σαφείο. Που για μένα δεν ισχύει το 15 τι έγινε τότε η διαχείριση εκεί. Που αποδεικνύεται ότι ο κ. Δημός τώρα ξέρει πολύ καλά τη διαδικασία και δεν είναι πώς γίνεται. Για να μπορέσω να ακούσω με δέντρα. Την είπα απ' έξω. Αποδεικνύεται ότι το ξέρει, δεν είπε ότι δεν το ξέρω. Κι όμως επέτρεπε το ομολόγηση και ο αντιδήμαρχος να φέρουν ξύλο από το δάσος. Είναι τρομερό, δηλαδή να ακούγεται εδώ δημόσια και να καταγράφονται και πιστεύω να καταγράφηκε για οποιοδήποτε λόγο. Δεν υπάρχει κανείς λόγος που μπορούν να φύγουν δέντρα από οπουδήποτε από το δάσος. Δεν πάνε ξερά, δεν πάνε κάτι κείμενα, δεν πάνε οτιδήποτε. Και αποδεικνύεται ότι και στην Ιταλία είναι το ίδιο. Και είναι πολύ μεγάλο ζήτημα και δεν είναι ότι έγινε ένα έργο και φέρανε το νερό. Κρύβεται πάρα πολλά από πίσω από την καρδιά ως σκεπτικό και από τους τρόπους που λειτουργούμε. Και θα τα πούμε, γιατί δεν μπορώ να το περισσότερο, γιατί είμαστε στους αγγελέων μας και καταθέτουμε. Και νομίζω πως έχει πολύ δρόμο ιστορία και έχουμε και σήμερα θέμα για όλο αυτό το ζήτημα. Και σας κλείνω, δεν θα πω πολλά, είναι ότι λυπάμαι πάρα πολύ, διότι δεν έχετε καταλάβει το τι έχει γίνει. Και δεν πάω στο παρελθόν ή στο μέλλον ή οτιδήποτε. Αν θέλετε να κάνω μια γενικότερη κουβέντα, 8 χρόνια, 7,5 χρόνια στο Δήμο, και άλλα 3,5 τώρα, εδώ και έρχεται από 10 χρόνια αυτό. Καταγγελίες του Πατριάρχου, καταγγελίες του Πατριάρχου, μηνύσεις, εισαγγελίες, οπουδήποτε έχετε πάει. Δηλαδή, ό,τι καταγγελιστικός μηχανισμός υπάρχει στην Ελλάδα, δεν έχετε ενεργοποιήσει. Εγώ τουλάχιστον στον παρόν τώρα, τα 11,5 χρόνια, δεν έχω δικαστεί ούτε μια φορά. Σε 10,5 χρόνια. Ελπίζω να τα καταφέρετε στην επόμενη ανάλυση που θα πάρω. Αν τα καταφέρετε, θα αλλάξει. Ο κύριος Τσανίσιο, 5 λεπτά και έτσι. Και λιγότερο. Λοιπόν, από αυτά που άκουσα, λασπολογία, λαϊκισμός, απειλές, καμένη γη, αλλά εμάς μας παραλάβαμε καμένη γη και εμάς μας θέλει ο κόσμος. Συν καταπάτηση νόμων και θεσμών. Όλο αυτό το πακέτο αναλογιστείτε τι σημαίνει. Μήπως μας γυρνάει σε καθεστώτα τα δημοκρατικά του παρελθόντος. Όλοι αυτοί είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά. Όλοι παραλάβαν καμένη γη, όλους τους σύγχρονο κόσμος, όλοι καταλύαν για το κοινό καλό και την κοινωνική αλληλεγγύη τους θεσμούς της δημοκρατίας. Και ήταν ο ένας ή οι λίγοι που τους ζητοκραυγάζαν όλα από κάτω. Και ολιώθαν Ναπολέοντες, ξέρω εγώ, και καλύτερα. Όχι, εγώ δεν σας συγκρίνω. Από αυτά που ακούω, λέω μήπως και καταφέρουμε τελευταία στιγμή κάποιοι να σκεφτούν τι γίνεται εδώ πέρα. Πάμε δεύτερο. Εγώ διάβασα μια ανακοίνωση και μην τον παρατάξω. Έχει, γιατί δεν μπορεί να παρακλείει την απάντηση. Λέει ότι το τελευταίο εξάμηνο, εκτός των άλλων, έχουμε 4 γεγονότα. Εργατικό ατύχημα. Τα μάξια τα κάνουμε μετά. Λοιπόν, σκασμένο λάστιχο, δεν λένε και οι εργοί μας κρυμμένος αντιδήματος. Παράνομο αποληψία. Δεν ήμουν αυτοσά και ζήτησα να αναφερθεί ποιος ήταν. Και προς τη μήτω, είπε ο κύριος Κατσικεδίου. Κατάρτιση και παραποίηση προμηθειών και εργασιών επισκευής του αγωγού μεταφορά. Σας το έχω καταψηφίσει εδώ. Επαυτοφόρο καταγραφή 13 Δεκεμβρίου του Δασαρχείου. Δεν σας βάζω σκληρά πράγματα. Συνέλησα την πολίτη. Εσείς πώς νομίζετε ότι το Δασαρχείο έγραψε τα κατακείμενα τα βέβαια. Αν δεν το έλεγα εμείς, θα το έγραφε. Γιατί έκανε εκτίμηση ότι ήταν κατακείμενα. Ο φορτωτής που ήταν παραπάνω πώς έφυγε. Από μόνος του δεν ακούγονταν να τον δουλεύει. Εμείς τι θέλαμε, Νάντια, στο Δήμο. Γιατί τον πήρε ο κ. Κατσικεδάκη στο κουμπί του τηλέφωνο. Τον κύριο Αντιδήμαρχο, συγγνώμη, συγγνώμη, σαν να το πω, σου λέω, κύριο Αντιδήμαρχο. Να δει να δούμε πώς κλείσουμε την τόπο. Το Δασαρχείο θα μπορούσε. Το Δασαρχείο, κύριε, όπως καλέσαμε εμένα με τηλέφωνο δημότη,
Θα τον περάσει την κρίση. Άλλο τώρα ποιος κατέγραψε την κρίση. Λοιπόν, ποιος είναι εκεί. Λοιπόν, όταν βρέθηκα εγώ μπροστά, όταν βρέθηκα εγώ μπροστά με την μηχανή, δεν υπήρχε ακόμα το τύπο. Μετά ήταν κάτι από κανόν μαζί. Και λέω τον οδηγό στα μάτια και κατέβα επειδή σε εργαζόμενος, πάλι τον τηλέφωνο τη λάμπη και κατέβα πάνω του πάνω του φωτογραφία. Αυτό. Τέλος πάντων. Αυτό, γιατί φτάσαμε. Φτάσατε εκεί γιατί υπάρχει γραφειοκρατία που περιέγραψε ο Δημαρχός. Όχι. Ο Θεός αγαπάει. Λέει, αγαπάει και τον Δημαρχό. Εγώ ο ίδιος επισκέφτηκα. Εγώ ο ίδιος επισκέφτηκα. Είμαι παρεμία κύριος. Εγώ ο ίδιος επισκέφτηκα τον Δημαρχό. Συζήτησα με τους αστυνομικούς. Ήταν υπόθεση βαριά 15 ημερών να γίνει μια αίτηση αντί να αποδεχτεί πια μέτρα. Ήταν ο καθαρισμός και μια αίτηση του Δήμου 15-20 ημερών διαδικαστικά. Όταν ας πούμε όλοι ξέρουμε ότι από τέλος Οκτωβρίου όλοι ξέρουμε τι χρειάζεται, είναι το προφανές πώς μπορούσε να γίνει ο καθαρισμός. Γιατί δεν το κάνεις αυτό. Γιατί είναι η νοοτροπία σας εγώ. Και πού πάει η νοοτροπία σας. Σας διαβάζω, αν εσείς το θεωρείτε ότι έχει τυχαίο, θα χαρώ. Αυτό που έβγαλε σήμερα ο Αρχιερωτικός Επίτροπος με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου έχει τυπωθεί στα site. Είναι χτεσινό, 13.30. Εν όψη των Αγίων Ημερών κτλ. Κτλ. Επιθυμούμε όμως εκφράσουμε δημόσια τις ενόπλες ευχαριστίες μας προς τον Δήμο Αλληλού και συγκεκριμένα προς το πρόσωπο του Δημάρχου μας κύριο Δημήτριο Σιρήνη για την πολύτιμη στήριξη κλπ. Αυτό είναι το πλήρωμα. Καταλαβαίνετε την κοινωνική πολιτική διαμόρφωση προσωπικών πελατειακών σχέσεων. Κακώς οι άνθρωποι αυτοί τους βάλατε στη διαδικασία να υπογράφουν. Είναι ντροπή. Όχι μόνο για αυτούς που τα υπογράφουν. Αυτοί μπορούν να είναι σε ανάγκη τα υπογράφουν. Αλλά για εσάς που δεν έχετε αυτή τη μοίρα. Δεν είναι απόφαση δηλαδή ο Δήμαρχος έδωσε την προσωπική του περιουσία. Μα κάνουμε την έδωση. Αν την έδωνε, πιστεύω ότι έχει την παλιακαρδιά και την ευθυξία. Να μην ήθελε και ευχαριστώ να το κάνει και μυστικά. Και πιστεύω ότι το κάνει μυστικά. Αλλά αυτό πιστεύω. Εδώ πιστεύω. Αυτό το πιστεύω. Αυτό εδώ όμως τον εξέτει. Για να καταλάβετε τι λέμε. Αλλάξτε νοοτροπία. Θέλουμε να βοηθήσουμε. Δεν λέμε ότι αγαπάνε περισσότερο από εσάς την πόλη και τον τόπο του κατοίκου. Το δόλιο ποιος έκανε. Από το site. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τώρα δεν ξέρω. Πρώτα απ' όλα ο υπολογιστή που είναι καλό. Ναι, να κλείσω και να πείσω. Δεν έχω διαβάσει. Εντελώ τη τιμή. Λοιπόν, κλείνοντα θέλω να πω ότι εμεί δεν ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε περισσότερο. Ζητάμε να αλλάξει την ιστορία. Δεν μπορεί να τα πάτε όλα ίσω. Δεν μπορεί στο όνομα τη κανένα γη που σα θέλει ο κόσμο το να απειλείτε, να λαϊκίζετε, να λασπολογείτε και να καταπατάει του νόμου. Παιδιά, αυτό θυμίζει άλλα πράγματα. Αλλάξτε νοοτροπία να τα βρούμε. Και όσον αφορά αυτό που μα κυριεύει, αφού είσαι τόσο καθαρό, τι που πώ θα πει. Τι τρέχει μετά από 20, μετά από μισή ώρα και βρίσκαμε τον κύριο Κατσικυριάκο στον δρόμο. Γιατί δεν έρθουν εκεί μπροστά, να μιλήσουμε την τόπο. Εμεί να συνενέσουμε θέλω. Ναι. Ήταν ή δεν ήταν ο φορτουτή μέσα, δεν δουλεύει τώρα. Γιατί δεν το κάνω. Γιατί είπαμε ότι είναι κατακίνητα τα ξένα. Γιατί είπαμε ότι είναι κατακίνητα τα ξύλα. Αν τα πέραμε μέσα, θα πρέπει να κάνει περγανή φωτογραφία. Τα κατακίνητα τι είναι υποχρεώτη. Τα κατακίνητα σήμερα. Σας βάζατε το καλυφθόριο. Γράφοντα τη λέξη κατακίνητα. Να πείτε όμως το αλλάξω δίνω. Τι μας κάνανε εδώ, τι μας κάνανε. Θέλω να εξηγήσουμε λοιπόν. Κατεβάλλε τελείωσε. Για να μου αρέσει πως. Κύριε Νικοφιώτη. Κύριε Νικοφιώτη. Να πείτε ότι στο αμάξι ό,τι ξύλα ήταν φορτωμένα. Σημαίνει που ήταν πεσμένα κάτω. Άρα μπορούσαν να φορτωθούν και με τα χέρια. Γιατί αν όχι τα χέρια να φορτωθούν να πάνε να φορτωθούν. Μια επιχείρηση, πρόεδρε, μια επιχείρηση στην καταγγελία που γράψανε οι μισοί, ένταση εκεί,
είπαν ότι γίνανε τα χέρια για να ξεφύγει ο πρωτοτής. Και αυτό αποδείχθηκε μόνο. Μόνο δεν έγινε τα χέρια. Δεν έγινε τα χέρια. Δεν έγινε τα χέρια. Δεν έγινε τα χέρια. Ένα λεπτό παρακαλώ πάρα πολύ. Υπήρξε πριν από καλοκαίρι μια καταγγελία από κάποιους περιπατητές μέσα στο κουρί. Του Γαλατσίδες και άλλοι, οι οποίοι μου είπαν ότι υπάρχουν κάποια ξερά δέντρα στον δρόμο που περπατάνε, που είναι πέρυσι στις σίτες, και δεν έρχεται να σου χτυπήσει κανένα άλλο. Και πήγαμε το φορτωτή και όταν ρίξαμε κάποια τα δέντρα αυτά. Επειδή παίρνουν και έχουν κόψει σίτα σε πέντε μεριές πάνω από το λιγοταφείο και βγάζουν τα ξύλα αυτά, και ο φορτωτή σε τα μέσα για να αποτώσει τα δέντρα ολόκληρα χωρίς αλυσοπλίο. Δεν χρησιμοποιήσει κανένα αλυσοπλίο, δεν κόβει κανένα δέντρα. Φορτωθήκαν τα ξύλα και φαίνονται πως είναι μέσα. Μπορείτε να πάτε να δείτε σε ένα σημείο. Όσο για αυτές τις καταγγελίες, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όσο για αυτές τις καταγγελίες ότι βαφωτικά βγαίνουν από μέσα, εδώ είναι. Να τα καταγγείλουμε και εμείς τα ψαρκείλουμε. Αναδράσεις και τίποτα πάρα πολύ. Και αφήστε τα πω, συνειδητά λεπτά.